¿Estás bien ahora? Sí. ¿Te sientes bien? Muy bien. ¿Después del partido? Sí, muy bien. Súper bien. Súper. Telia. Bueno, ξέραμε από την αρχή ότι θα είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, ένα ντέρμπι. Και πράγματι έτσι ήταν. Ήταν πολύ έντονος ο ρυθμός του αγώνα, πολύ δυνατός για εμάς που ήμασταν μέσα στο γήπεδο. Μακάρι να μπορούσαμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι 3-0 και να είμαστε άνετοι, αλλά ξέρουμε ότι δεν μπορεί να είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Ξέραμε και περιμέναμε να μας δημιουργηθούν προβλήματα και όπως και έγινε η ΑΕΚ μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Από εκεί και πέρα ήταν μια νίκη την οποία άξιζε η ομάδα. Ήρθε λίγο έτσι με κάποιους ρυθμούς ταχυκαρδίας στο τέλος, αλλά το σημαντικό είναι ότι ήρθε. Δεν είναι κάτι που σκέφτεται κάποιος αν είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα ή όχι. Φυσικά και χαίρομαι που είμαι εδώ και έχω κερδίσει αυτό το βραβείο, γιατί η ομάδα κέρδισε. Αυτό είναι το σημαντικό. Πιστεύω ότι όλοι οι συμπαίχτες μου δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα, γιατί προσπαθούν να είναι στους βασικούς 11. Αυτός είναι ο στόχος του ποδοσφαιριστή και μετά να μπορέσει να βοηθήσει στη συνέχεια την ομάδα του να κερδίσει τα παιχνίδια. Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά εδώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να βοηθάω την ομάδα να παίζει καλά, να παίρνει τους βαθμούς και να προχωράει σωστά στο πρωτάθλημα και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, χαίρομαι πολύ για αυτό το βραβείο. Ήταν σήμερα η σειρά μου, κάποια άλλη στιγμή θα είναι κάποιος άλλος. Γι' αυτό είμαστε ομάδα, να μπορούμε να βοηθάμε ένας τον άλλον. Γελάσαμε γιατί το συζητούσαμε ακριβώς πριν βγούμε και μου λέει δεν χρειάζεται να απαντήσω, τα ξέρεις ήδη. Ουσιαστικά είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πράγματι δεν ήταν πολύ καλή εμφάνισή μας πριν από 10 μέρες και αυτό μας έχει πεισμώσει για να μπορέσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό στο παιχνίδι της Πέμπτης. Πρέπει να μπούμε πολύ δυνατά από την αρχή, να μην τους δώσουμε καθόλου χώρο, να τους κάνουμε να αισθανθούν ότι αυτό το παιχνίδι είναι χαμένο από την αρχή. Έχουμε να κάνουμε όμως με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία παίζει πολύ δυνατά και σκοπός μας φυσικά είναι να πετύχουμε ένα γρήγορο γκολ. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, θα μας διευκολύνει στον τρόπο παιχνιδιού μας. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι που πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε στους 3 βαθμούς για να πετύχουμε την πρόκριση, η οποία είναι ένα στόχος της ομάδας, η πρόκριση στην επόμενη φάση. Εξάρτητα από το ότι ο Πάοκ κέρδισε, αν ήθελα να σταθεί κάπου που η ομάδα χρειάζεται βελτίωση, όχι κριτική στον προπονητή, καθαρίζω, τι θα ήταν. Το σχόλιο είναι γενικό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε αύριο να αλλάξουμε με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλον τρόπο. Γίνεται μια τρομερή δουλειά από τον προπονητή και από το staff. Το μόνο που χρειάζεται είναι η ηρεμία και να δουλεύουμε σιγά σιγά για να μπορέσουμε να δέσουμε σαν ομάδα. Γιατί ίσως αυτό ξεχνιέται από πάρα πολύ κόσμο ο οποίος είναι εκτός ομάδας, αλλά ήρθαν 8 καινούργιοι παίχτες. Όπως και εγώ είμαι 3-4 μήνες στην ομάδα, ακόμα προσαρμόζομαι. Κάθε μέρα μαθαίνω καινούργια πράγματα και για τους συμπαίχτες μου και για την ομάδα και για τον προπονητή, για όλα αυτά που ζω καθημερινά. Νομίζω ότι δείχνουμε ένα καλό πρόσωπο. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε το χρόνο να μας πιστωθεί ο χρόνος που χρειαζόμαστε για να δείξουμε ακόμα καλύτερο πρόσωπο, γιατί εσείς μπορεί να μην το βλέπετε, αλλά στις προπονήσεις αυτό φαίνεται. Και αυτό που θα μπορούσα να πω μόνο είναι ότι χρειάζεται λίγο περισσότερη ηρεμία και τα αποτελέσματα θα έρθουν.